Κάλεσα σήμερα το Ναι. Λιμενικό Σώμα, λοιπόν, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με σπαρακτικές εικόνες από επιχείρηση διάσωσης προσφύγων, το σκάφος των οποίων βούλιαξε ανοιχτά της Λέσβου την 28 Οκτωβρίου. Ναι. Βλέπουμε, λοιπόν, την αγωνιώδης προσπάθεια των μελών του πληρώματος του σκάφους να σώσουν όσους περισσότερους γίνεται. Οι διασώστες πετούν σωσίβια, μαζεύουν τους πρόσφυγες από τη θάλασσα, ακόμα και με jet ski θα δούμε στη συνέχεια. Μητέρες με τα παιδιά που μόλις πλησιάζουν στο σκάφος, βλέπουν τους διασώστες, δεν διστάζουν να ξαναπέσουν στο νερό έτσι ώστε να φτάσουν πιο γρήγορα στο σκάφος του λιμενικού για να σωθούν. Τα μέλη του πληρώματος ρίχνουν σχοινιά, τραβάνε με τα χέρια τους πρόσφυγες όπως μπορούν με κάθε τρόπο. Τα παιδιά φυσικά είναι βρεγμένα, δεν έχουν δύναμη. Να πούμε, Γεωργία μου, τα πλάνα που δείχνεις εσύ δόθηκαν από το λιμενικό και επισήμως και στα διεθνή μέσα ενημέρωση και ήδη τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν αρχίσει και αυτά να παρουσιάζουν αυτές τις εικόνες. Δέστε το μωρό παιδί τώρα. Και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό και με τη θάλασσα να είναι γαλήνια. Ναι, τι. Πόσο δύσκολο είναι να φανταστείτε όταν δεν έχει καιρό. Εκατοντάδες όταν... άτομα. Δεν είναι ένας και δύο. Να σας πω ότι οι διασωθέντες... Ναι. Το φουσκωτό. Ναι. Έλα, Γεωργία μου, ναι. Να σας πω ότι οι διασωθέντες του συγκεκριμένου ναυαγίου ήταν 274, ενώ συνολικά πνίγηκαν 43 άτομα, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά. Ακριβώς. Ένα βρέφος, 6 γυναίκες και 17 άνδρες. Εντάξει, άρα, παιδιά, στις εικόνες αυτές που βλέπουμε, τώρα... πρωταγωνιστές είναι μικρά παιδιά. Και όταν λέμε μικρά, εννοούμε από βρέφη μέχρι λίγων ετών. Έβλεπα προχτές μια άλλη εικόνα από έναν ψαρά στη Μυτιλίνη που βούτυξε φωνάζοντας το παιδί, για να σώσει το παιδί. Αυτή η φράση που είπε ο ψαράς από τη Λέσβο που λέει τα μορέλια πρώτα, ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε λοιπόν τις εικόνες που μας έδωσε πριν από λίγη ώρα και έδωσε και στη δημοσιότητα ευρύτερα το ελληνικό... το φυλακή, το λιμενικό δηλαδή, και τις προσπάθειες που καταβάλλονται κάθε μέρα. Έτσι, αυτό είναι από τη συγκεκριμένη έχουν προσπάθεια. Έχουν βάλει και με jet ski, βλέπεις, κυκλοφορούν με οτιδήποτε μέσο πλωτό υπάρχει για να κάνουν την ίδια δουλειά κάθε μέρα και είναι στόχος πια καθημερινός να σώσουν όσο περισσότερους μπορούν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για Ευρώπη της αλληλεγγύης και αυτό νομίζω μπορούμε όλοι να το αμφισβητήσουμε, αλλά νομίζω ότι οι ψαράδες και οι εθελοντές στα νησιά μας γράφουν ιστορία αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και οι κάτοικοι των περιοχών. Που οι οποίοι κυκλοφορούν, όπως μας λένε και όπως λέει και το ρεπορτάζ, με βρεφικά και παιδικά είδη στα πόρτ μπαγκάζ, προκειμένου να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Παλεύει ο άνθρωπος να βγει. Μάλιστα. Γεωργία μου.